Το έτος 325 λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια. Καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, όχι, όχι, δεν δήλωσα ότι πιστεύω την είδηση, βεβαίως και την πιστεύω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοούσα ότι το σύμβολο της πίστεως είναι το πιστεύω. Εκείνο, το πιστεύω σε ένα Θεό. Α, μπράβο, αυτό. Α, αποφασίστηκε επίσης και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Δηλαδή δεν φάγαμε κρέα 40 μέρες, είχαμε και τέσσερις χαιρετισμού και ένα κανόνα μεγάλο και τσουπ, Άρνη σούβλα. Το 1261 ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκης Μιχαήλ, του 8ου του Παλαιολόγου... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ήταν στρατηγός και τον έλεγαν Στρατηγόπουλο. Πόσο επικό ακροατήμου, πόσο υπέροχο. Σαν εκείνο το γαλάτι με την υπέροχη φωνή που τον έλεγαν Κακοφωνίξ ή σαν τον άλλο που είναι εμετικός και το λένε Κασίδια Πόλωνα. Όχι, ένα άλλο θεό του Ολύμπου. <laughs> Τέλο πάντων, όπω και να έχει, ο Αλέξιο Στρατηγόπουλο το 1261 ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. Το 1832 στη Μασαχουσέτη λαμβάνει η χώρα το πρώτο καταγεγραμμένο ατύχημα με τρένο στην Αμερικανική ιστορία. Τέσσερι άνθρωποι έπεσαν από ένα βαγόνι όταν αυτό αποκολλήθηκε από το τρένο. Ο ένα σκοτώθηκε και οι άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Σαν σήμερα το 1917 καταδικάζεται σε θάνατο ω πράκτορα τη Γερμανία. Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Μαργαρίτα Γκιρντρουίν Νταζέλ, γνωστή ω Ματαχάρη, μακρινή συγγενή τη λόγου και τη παραδείγματο χάρη. Στι Στις 25 Ιουλίου του 1920 γίνεται η πρώτη αμφίδρομη υπερατλαντική ραδιοφωνική μετάδοση. Δηλαδή μέχρι τότε μάλλον ήταν μονόδρομη, ο ένας μίλαγε και ο άλλος στα FM του. Σαν σήμερα το 1962 ψηφίζεται στις ΗΠΑ νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανεξαρτήτως φύλου. Δηλαδή, η σική ίσουνα ή ευμεγέθες πλατανόφιλο τα ίδια λεφτά θα έπαιρνατε. Τι άλλο φύλο εννοεί! αφού αυτό που εννοείς δεν συμβαίνει ούτε σήμερα, πόσο μάλλον το 1962. Το 1967 θα φύγει από τη ζωή ο διακεκριμένο Έλληνα ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη. Την ίδια μέρα θα γεννηθεί ο Ζεμαπέλ Κλοντ, ο άνθρωπος που ντύθηκε Πόρσε. Ο διακεκριμένο χειρουργός Dr. Ντρέικ Ραμόρε, εκείνος που μπήκε οικειοθελώς στο σύνθετο και μετά καθόταν ανακαστικά σε ένα κανό. Όσοι δεν καταλάβατε, κακώς δεν έχετε δει friends. Για όλου τους υπόλοιπου, βεβαίω και μιλάμε για τον Ματ Λεμπλάν ή αλλιώ. Τον Joy. Το 1978 στο νοσοκομείο Oldham της Αγγλίας κάτω από την επίβλεψη του Dr. Patrick Steptoe η κυρία Leslie Brown γεννά ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Είναι η Louisa Brown το πρώτο λεγόμενο παιδί του Σολίνα. Σαν σήμερα το 1983, ο Λουκιανό Κελαϊδόνη διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο παραβρέθηκαν 70.000 άνθρωποι. Μαζί με τον Λουκιανό θα εμφανιστούν ανάμεσα σε άλλου ο Διονύση Σαββόπουλο, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλη Γερμανό, ο Γιώργο Νταλάρα και η Αφροδίτη Μάνου. Το 2011 θα φύγει από τη ζωή ο σημαντικό μα σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, δημιουργό των Αξέχαστων Στέλλα, Ηλέκτρα και Αλέξη Ζορμπά. Αυτέ ήταν και οι σημερινέ μα τάσει και φτάσαμε στον τερματικό ακροατή μου αύριο καινούριο ταξίδι. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία.